Μειώσεις πάνω από 40% αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να κάνουν οι εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα με τη σφραγίδα του Υπουργείου Εργασίας και με αφετηρία τη 15η Μαΐου που λύγει το τρίμηνο της διαπραγμάτευσης για νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Για τις συμβάσεις που έχουν λήξει, η εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να ζητήσει νέα ατομική σύμβαση από τον εργαζόμενο με αποδοχές στο νέο μειωμένο κατά 22% επίπεδο της Εθνικής Σύμβασης Εργασίας. Έτσι, οι περικοπές σε σχέση με σήμερα μπορούν να φτάσουν το 47%, δηλαδή όσοι είναι η μέγιστη απόκληση σήμερα της κλαδικής από την Εθνική Σύμβαση μαζί με το 22% της νέας μείωσης. Το υπιότερο σενάριο για τον εργαζόμενο είναι να κρατήσει το βασικό μισθό της κλαδικής του συν τα επιδόματα τέκνων, επικινδυνότητας και της ορημάνσης όπου προβλέπονται. Καταργεί ακόμα και τους λόγους για τους οποίους μπορεί να είναι επιτρεπτή η καταγγελία της σύμβασης του εργαζόμενου. Επίσης, καταργεί άμεσα τους ατομικούς όρους εργασίας. Και αν και μόνο θέλει ο εργοδότης, μπορεί να τους επαναφέρει. Ο μισθός για όλους τους νέους κάτω των 25 ετών θα είναι 510 ευρώ μεικτά, μειωμένος κατά 32% από τα επίπεδα της Εθνικής Σύμβασης, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας. Οι εργοδότες έχουν το πάνω χέρι, καθώς οι διαπραγματεύσεις για κλαδική σύμβαση θα γίνουν στην ουσία από μηδενική βάση. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης έως τις 15 Μαΐου, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η κλαδική του σύμβαση που είχε λήξει προεξαμήνου είναι ξανά σε ισχύ. Άρα οι αποδοχές του δεν επανέρχονται σε υψηλότερα επίπεδα. Στα εργασιακά του ιδιωτικού τομέα και ειδικά στο μισθολογικό επικρατεί ένα λαλούμ. Οι διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις δυστυχώς δεν διευκρινίζουν την κατάσταση και δεν έχει κανένα νόημα να υπογράψει κανείς μια κλαδική σύμβαση εάν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο και οι διαθέσεις της Τρόικας. Στις 10, με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, όχι μόνο αίρεται το καθεστώς μονιμότητας, αλλά με την καταγγελία των συλλογικών συμβάσεων και των κανονισμών προσωπικού που περιέχουν τις προστατευτικές διατάξεις, οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με τους όρους και τις αποδοχές των υπαλλήλων ιδιωτικού τομέα και με σύμβαση αορίστου χρόνου. Στο προστάσιο των συνδικάτων δεν θα υπάρχει πια και η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία, που έτσι κι αλλιώς μπορεί να αποφασίσει πια μόνο για το μισθό και όχι τα επιδόματα. Μια εγκύκλειος, Γιώργο, που κόβει όχι μόνο τους μισθούς αλλά και την ανάσα, διότι θα φέρει νέα φτώχεια σε εκατομμύρια νοικοκυριά και επιπλέον νέο χτύπημα στην αγορά. Μαρία, είναι δεδομένο ότι το τσεκούρι στους μισθούς βάζει τα φόπλακα, για να το πούμε πολύ επικέστατα, και στην αγορά αλλά βέβαια και στα νοικοκυριά. Και το ερώτημα είναι πώς γίνεται με ύφεση να τρέχει 7%, θα στηριχθεί η οικονομία και κυρίως θα αναπτυχθεί, όταν όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις είναι ακόμα στα χαρτιά. Μάλιστα, αν έχουμε μία άκρητη εκμετάλλευση της εγκυκλίου από τους εργοδότες, τότε θα διαλυθεί και η οικονομία, είναι δεδομένο, αλλά και ο κοινωνικός ιστός.